χρόνος θα μεταφερθούμε και σε ευρωπαϊκά επίπεδα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ήμασταν μάρτυρες εντός εισαγωγικών μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας σύσκεψης αλλά και εκδήλωσης που αφορούσε και μια συνέντευξη τύπου, ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ενώνει κράτη με κυρίαρχο μέλημα φυσικά την προώθηση του πολιτισμού, την αλληλεγγύη αλλά και την διερεύνηση συνολικότερα όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας αλλά και της συμβολής και συμμετοχής πλέον της μεγάλης Λέσχης ως πολιτιστικό κέντρο για 60 περίπου καλλιτέχνες. Όλα αυτά όμως με ιδιαίτερη χαρά και τιμή πρέπει να πούμε θα τα συζητήσουμε με την επιστημονική σύμβουλο του Δημάρχου Καβάλας, κύριο Θεόδωρο Μουρή, ειδικευόμενη πάνω σε ευρωπαϊκά προγράμματα με την κυρία Ιώ Χατζηβαρίτη και πάμε να την καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας, κυρία Χατζηβαρίτη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας και ελπίζω να μπορέσουμε μέσα από αυτή την συνέντευξη να δώσουμε και όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στον καλλιτεχνικό κόσμο της πόλης. Να πούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συνεργασία με 5 κράτη, αν δεν κάνω λάθος, και μια κοινή προσπάθεια αλληλεγγύης αλλά και ταυτοχρόνως προώθησης των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κύριε Χατζηβαρίτη, μέσω λοιπόν του Black Sea, του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος, το οποίο το έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν, 2014-2021, αν δεν κάνω λάθος. Μία πολύ μεγάλη προσπάθεια που ο Δήμος Καβάλας είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα αγκαλιάσει 60 νέα παιδιά. Πραγματικά είναι ένα από τα πολύ αξιόλογα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Στο πρόγραμμα αυτό, εκτός από το Δήμο Καβάλα, συμμετέχει ο Δήμος του Τσεκμέκοη, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Κωνσταντινούπολης με πληθυσμό πάνω από 400.000 πληθυσμού. Έχει κολλήσει λίγο το Skype της. Ωραία, να σας ακούω. Ο Δήμος της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία και το επιχειρηματικό κέντρο και το επιχειρηματικό κέντρο ότι και εμείς με τη Μεγάλη Λέσχη, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κύτταρο μέσα στο κέντρο των πόλεων μας, που θα υποστηρίξει 60 καλλιτέχνες της πολιτιστικής βιομηχανίας στις περιοχές μας και θα τους δικτυώσει και μεταξύ τους. Να πούμε ότι με πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ έτσι μεγάλη συγκίνηση είδαμε και την εκδήλωση της Μεγάλης Λέσχης την Δευτέρα στις 10.30. Ήσασταν και εσείς εκεί, σας διακρίνα. Μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, κύριε Χατζηβαρίτη, που σίγουρα αποδεικνύει ότι όταν, όπως τόνισε και ο κύριος Εμμουριάδης στον πρόλογό του, όταν υπάρχει σωστή συνεργασία μεταξύ κρατών αλλά και παρευλέπονται και τα πολιτικά δεδομένα, τότε πραγματικά δίνεται το πιο ηχηρό και δυνατό μήνυμα. Καταρχήν, ναι, η συγκίνηση είναι μεγάλη γιατί βρισκόμαστε διαζώσεις με τους εταίρους μας, με τους οποίους δουλεύουμε απομακρυσμένα εδώ και ένα χρόνο, για πρώτη φορά από κοντά. Και πολύ μεγάλη συγκίνηση επίσης που η δεύτερη αυτή συνάντηση γίνεται στην Καβάλα. Επίσης, είναι και ένας προάγγελος του ανοίγματος της Μεγάλης Λέσχης προς το πολιτιστικό κόσμο της πόλης. Και έτσι δεν θα μπορούσε παρά να είναι πανηγυρική. Ναι. Να πούμε ότι έτσι όπως το ακούσαμε και το έχουμε καταλάβει και εμείς, περίπου 60 καλλιτέχνες σε αρκετούς τομείς, κύριε Χατζηβαρίτη, όπως είναι παραδείγματος χάρη κινηματογράφος, σκετσογραφία, η γλυπτική, αλλά και τα σύγχρονα δεδομένα και, τα ψηφιακά δεδομένα, πρόκειται να είναι από τους τομείς που θα ασχοληθούμε και εμείς από τοπικά. Θέλουμε λίγο να περάσουμε τώρα και στις λεπτομέρειες για τη Μεγάλη Λέσχη, αλλά και για τους δικούς μας 60 καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν και πώς μπορούν φυσικά τα παιδιά να έρθουν σε επικοινωνία και να συμμετέχουν. Ναι. Το δικό μας λοιπόν CREA Centers, όπως θα ονομάζεται, θα φιλοξενήσει 60 καλλιτέχνες του κινηματογράφου, της φωτογραφίας, των new media και της μουσικής, οι οποίοι θα από την 1η-1η του 2022 θα φιλοξενούνται στον χώρο της Μεγάλης Λέσχης και εκτός από την πολιτιστική δημιουργία που θα θελήσουν να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν μέσα στην επόμενη χρονιά, θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μια σειρά από πολύ σημαντικές υπηρεσίες mentoring, όπως επίσης και έμπνευσης και καθοδήγησης, καθώς επίσης και θα έχουν τη δυνατότητα
να δημιουργήσουν στο χώρο της μεγάλης λέσχης, έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα αναλώσιμα για να το κάνουν αυτό, ενώ κάθε φάση της δημιουργίας τους θα μεταδίδεται και σε live streaming με όλα τα άλλα κρέα center στις 5 χώρες. Αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία για κάθε καλλιτέχνη και είναι ένα από τα μόνιμα αιτήματα των καλλιτεχνών, κατά πόσο δηλαδή η δουλειά τους μπορεί να αποκτήσει εξωστρέφεια και αγορά πέραν του κλειστού, της κλειστής, ας πούμε, γεωγραφικής περιοχής της Καβάλας, ας πούμε. Η διαδικασία των αιτήσεων είναι πάρα πολύ απλή. Έχουμε δημιουργήσει ένα mini site που λέγεται creacenters.gr, όπου μπορεί ο κάθε καλλιτέχνης, είτε είναι ερασιτέχνης, είτε είναι φτασμένος καλλιτέχνης, είτε είναι μαθητής ο οποίος έχει μια κλίση καλλιτεχνική, μπορεί λοιπόν να μπει στο site και στο μενού αίτηση, να υποβάλει τα στοιχεία του, καθώς επίσης και την ιδέα του, τι είναι δηλαδή αυτό το οποίο θέλει να πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς και να φτάσει σε ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Και ένα βιογραφικό ή ένα δείγμα δουλειάς του. Είναι πολύ απλός ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να τοποθετήσει. Είναι με διαδικασία drag and drop, δηλαδή από το αρχείο του κατευθείαν πετιέται στην αίτηση μέσα. Δεν χρειάζεται δηλαδή καμία δύσκολη διαδικασία. Σαν συνημμένο, κατευθείαν κάπως έτσι. Παίρνει. Ναι, ναι, σαν από το ένα σημείο στο άλλο. Πετάει, ας πούμε, τα στοιχεία του. Και εμείς αυτόματα λαμβάνουμε την αίτησή του και του επιβεβαιώνουμε ότι την έχουμε λάβει. Και μόλις ολοκληρωθούν οι 60 θέσεις, θα γίνει και μια αξιολόγηση σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες για να επιλεχθούν οι 60 επικρατέστερες. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα, κατά την γνώμη μου, θα υπάρξει αρκετά μεγάλη συμμετοχή, κυρία Χατζηβαρέτη, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και αρκετοί φορείς που προσπαθούν να προωθήσουν και στο τοπικό επίπεδο, όπως είναι και ο φωτογραφικός όμιλος, αλλά και άλλοι σύλλογοι και σωματεία, να προωθήσουν συνολικότερα μικρά ταλέντα ή ανθρώπους που θέλουν και ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, σίγουρα θα υπάρξει πολύ μεγάλη συμμετοχή και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοια υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου project η μεγάλη λέσχη και βλέπουμε ένα όραμα της διοίκησης να υλοποιείται πραγματικά σιγά σιγά και το συγκεκριμένο κτίριο να ξεκινάει την έναρξή του με τη νέα γενιά, κύριε Χατζηβαρίτη. Ακριβώς, και αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία είναι η καλλιτεχνική δημιουργία να μην περιορίζεται στους καλλιτέχνες ή στους ανθρώπους που έχουν μια καλλιτεχνική άποψη. Και έτσι, όλες λοιπόν οι παράλληλες δράσεις που θα στηρίζουν ναι μεν τους καλλιτέχνες, αλλά θα τους δίνουν και έμπνευση και από άλλους χώρους, θα είναι ανοιχτές και στο κοινό. Στον ισόγειο χώρο δηλαδή της μεγάλης λέσχης, θα υπάρχει ένα συνεκτικό, καθημερινό, εβδομαδιαίο, συγγνώμη, καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι ανοιχτό σε όλους. Και όλοι οι άνθρωποι της πόλης μας ή και των γειτονικών πόλεων που έχουν ένα ενδιαφέρον προς τα καλλιτεχνικά θα μπορούν να τις παρακολουθούν. Μάλιστα. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι και το live streaming που τονίσατε και ότι αυτοί οι άνθρωποι ταυτοχρόνως θα συνδέονται με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και τους υπόλοιπους δήμους, διαζώσεις και θα μπορούν να βλέπουν και να θαυμάζουν ή να ανταλλάσσουν και απόψεις όλα αυτά που βλέπουν πραγματικά εκείνη την ώρα με την κατάλληλη διαδραστικότητα. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό από πλευρά σας όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδραστικότητα και την προσπάθεια, κύριε Χατζηβαρίτη? Για μας ήταν ένα προαπαιτούμενο για να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα, γιατί θεωρούμε ότι οι συνεργασίες και η δικτύωση είναι αυτές που προάγουν και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, η ποιότητα των καλλιτεχνικών προϊόντων που έρχονται, που παράγονται από αυτή τη διαδικασία, είναι σίγουρα υψηλότερης ποιότητας και σίγουρα πιο ανταγωνιστικά. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει σε κάθε ένα από τα 5 κρέα centers που θα δημιουργηθούν, να δημιουργηθούν 5 διακριτά πολιτιστικά προϊόντα. 5 προϊόντα δηλαδή που με το κλείσιμο του έργου θα μπορούν να εμπορευματοποιηθούν. Δηλαδή οι ίδιοι καλλιτέχνες να μπορούν να πουλήσουν το παραγόμενο προϊόν τους. Είναι πάρα πολύ βασικό. Διότι αυτοί οι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να το παρουσιάσουν σε όλες τους τις φάσεις και άρα να αποκτήσουν ένα πολύ μεγάλο κοινό. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, στο τοπικό επίπεδο, πώς την κρίνετε αυτή την προσπάθεια? Γιατί αλήθεια είναι ότι είναι πρωτοποριακό. Έχει δεχθεί συνολικότερα πάρα πολύ θετικούς σχολιασμούς με την πρώτη ανακοίνωση, αλλά και με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πρώτης φάσης επιτυχώς από τον Δήμο. Το αίσθημα συνολικότερα που έχετε λάβει μέχρι στιγμή σε τοπικά δεδομένα?
Καταρχήν, το εγχείρημα, το όλο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν δημόσιο οργανισμό όπως είναι ο Δήμος, με τις πολύ δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες του, με χρυσότο το κτίριο ετοιμαστεί για να υποδεχτεί τους καλλιτέχνες. Από την άλλη πλευρά όμως, έχω να ομολογήσω ότι με όλους τους φορείς τους τοπικούς με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή, η υποδοχή ήταν παραπάνω από θερμή και παραπάνω από μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον και η υποστήριξη που πήραμε και από τον καλλιτεχνικό κόσμο τον τοπικό. Βρεθήκαμε με πάρα πολλούς φορείς, με τους φωτογραφικούς ομίλους που αναφέρεται, φωτογραφική εταιρεία, φωτογραφικό όμιλο, με τη στέγη φύλων, με το Δίο, με το Κοσμόπολης, με όλους τους, με το μουσικό σχολείο, με το ΕΠΑΛ, δηλαδή δημιουργήσαμε ένα δίκτυο φορέων που θα μπορούσε να αποτελεί και τη βάση για την υποστήριξη του τελικού εγχειρήματος και ήταν όλοι τους ιδιαίτερα ενθουσιώδεις και πάρα πολύ υποστηρικτικοί, διότι κακά τα ψέματα, σε ένα δύσκολο εγχείρημα χρειάζεσαι ομάδα. Ναι. Και εμείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτή υπάρχει. Ιδιαίτερη ήταν η υποστήριξη του αντιδημάρχου του Γιώργου του Μιχαλίδη, που αμέσως αντιλήφθηκε την αξία του προϊόντος, και φυσικά του Δημάρχου, ο οποίος το είχε προδιαγράψει και προεκλογικά, και θεωρώ μεγάλη ικανοποίηση ότι κατάφερα και το έφερα αυτό που είχαμε προδιαγράψει σε ένα χαρτί, σε ένα προεκλογικό αγώνα. Και μεταξύ άλλων, να τονίσω ότι έτσι όπως καταλαβαίνω και τις επαφές σας, κύριε Χατζηβαρίτη, μιλούμε ότι προσπαθήσατε να προσεγγίζετε πάρα πολλές ηλικιακές ομάδες, ακόμη και μαθητές, αλλά και σπουδαστές, παραδείγματος χάρη στο Δημοτικό Δίο Καβάλας, και ανθρώπους που ασχολούνται είτε ερασιτεχνικά και είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, είτε είναι το επάγγελμά τους αφορά κάποιο καλλιτεχνικό γεγονός. Καταλαβαίνω ότι προσπαθήσατε να προσεγγίσετε πάρα πολλές ηλικιακές ομάδες για να έχετε ένα ποικιλόμορφο έτσι αποτέλεσμα για τις 60 συμμετοχές και να υπάρξει και με ένα άλλο περιβάλλον πιο ουσιαστικό και με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των συγκεκριμένων ομάδων. Πολύ σωστά. Διότι θεωρώ βαθιά ότι οι άνθρωποι που έχουν πάρει ήδη μια καταξίωση καλλιτεχνικά έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες, και το αντίθετο, δηλαδή οι μικροί σε ηλικία καλλιτέχνες έχουν να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και ας πούμε διφόρα σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει την πορεία τους καλλιτεχνικά. Ναι. Αλλά αυτό επίσης που δεν αποκλείσαμε, σας ανέφερα ότι τα δημιουργικά τελεία είναι τρία. Είναι μουσική, κινηματογράφος, φωτογραφία και τα new media που λέμε εμείς. Ωστόσο, μέσα στην αίτηση θα δείτε ότι δεν έχει αποκλειστεί καμία άλλη τέχνη. Δηλαδή, μουσική, θέατρο, χορός, γραφιστική, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, φωτογραφία, βίντεο, δημιουργικός σχεδιασμός είναι κάποιες από τις κατηγορίες από τις οποίες μπορεί να προέρχεται η καλλιτεχνική πρόταση. Και αυτό το κάνουμε διότι θεωρούμε ότι ένα πολιτιστικό προϊόν που θα φιλοξενείται στο κύτταρο αυτό θα μπορεί να είναι προϊόν συνεργασίας. Για παράδειγμα, ένας εξαιρετικός ζωγράφος θα μπορούσε να ντύσει την καλλιτεχνική δημιουργία ενός ανθρώπου που κάνει ντοκιμαντέρ. Ναι. Ή ένας χορευτής θα μπορούσε να πλαισιώσει ένα βίντεο ενός μουσικού κλιπ. Επομένως, αυτό που θέλουμε εμείς να ενθαρρύνουμε τους καλλιτέχνες που θα υποβάλουν έτσι να κάνουν, να σκεφτούν έξω από το κουτί. Να σκεφτούν δηλαδή την πρόταση που θέλουν να φέρουν, ακόμη και αν δεν θα μπορούσε να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ πραγματικά εντυπωσιακό και είναι πάρα πολύ όμορφο ότι η μεγάλη Λέσχη θα γεμίσει με όλες αυτές τις ιδέες, κύριε Χατζηβαρίτη, πραγματικά. Και φυσικά αυτές οι ιδέες θα ταξιδεύουν μέσω διαδικτύου και ζωντανής σύνδεσης, λοιπόν, και με τις υπόλοιπες, με τους υπόλοιπους χώρους που θα γίνεται απευθεία σύνδεση. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τι γίνεται όμως και με το κοινό. Θα μπορούν δηλαδή καβαλιώτες κατά τη διάρκεια είτε της προετοιμασίας και της δημιουργίας, είτε μετέπειτα, παραδείγματος χάρη, μιας τελικής έκθεσης, να βρεθούν στη μεγάλη Λέσχη και να θαυμάζουν, δηλαδή, λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι, εντυπωσιακό το εγχείρημα, θα μπορούσαν και οι απλοί καβαλιώτες να βρεθούν λίγο να κλέψουν από τις συγκεκριμένες ιδέες και την αίσθηση.
Για μένα κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν είναι επιτυχημένο αν δεν καταφέρει να φτάσει σε όσο δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα της τοπικής κοινωνίας. Την επιτυχία ενός προγράμματος την κρίνει ο αντίκτυπος που έχει στην τοπική κοινωνία. Έτσι, την επόμενη χρονιά που θα ανοίξει τις πύλες της σε αυτό το πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ημερολόγιο θεματικών εβδομάδων, όπου κάθε εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη και σε ένα γνωστικό αντικείμενο καλλιτεχνικό, και το οποίο πέραν των πολύ εξειδικευμένων σεμιναρίων που μπορεί να απευθύνονται στους καλλιτέχνες που θα φιλοξενούνται, θα μπορεί ταυτόχρονα να έχει και μια σειρά ανοιχτών στο κοινό εκδηλώσεων, να το πω, οι οποίες έχουν και αυτές τη δική τους αξία. Για παράδειγμα, μια εβδομάδα που συζητάμε είναι μια εβδομάδα παραδοσιακής μουσικής, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια έκθεση μουσικών οργάνων, ένα ενδεικτικό ντοκιμαντέρ κατασκευής παραδοσιακού οργάνου, θα μπορούσε να έχει μια ομιλία κάποιου καταξιωμένου καλλιτέχνου στον χώρο και ούτως καθεξής, για να σας δώσω λίγο μια ιδέα τι περίπου σκεφτόμαστε. Και εγώ τώρα έχω κάνει ήδη την εικόνα, κύριε Χατζηβέρτη, πρέπει να σας πω, γιατί έχουμε επισκεφτεί σαν δημοσιογράφη την Μεγάλη Λέσχη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στους κάτω χώρους θα γίνονται όλα αυτά τα εγχειρήματα που λέτε, και ακριβώς από πάνω που έχει διατηρηθεί αυτό το κτίριο και έχει διασωθεί πραγματικά και έχει δοθεί κατάλληλη μέρημνα και από τεχνικής και μηχανικής άποψης να ξαναδημιουργηθεί, θα γίνονται όλες οι συγκεκριμένες συναντηρίες αλλά και παρουσιάσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφη ιδέα έτσι όπως την έχετε σκεφτεί, και πραγματικά ελπίζω και με τα COVID-19 εποχή να υλοποιηθούν όλα αυτά που συζητούμε, κύριε Χατζηβαρίτη. Γιατί είναι μοναδικό σε αυτό το κτίριο να μπαίνεις και να ακούς από παντού ήχους, αλλά και φωνές τόσο δυνατές που αφορούν την δημιουργία, την ανάπτυξη, αλλά και την επόμενη ημέρα. Λίγο λεπτομέρειες θα θέλαμε όμως και για τις αιτήσεις. Δηλαδή, μέχρι πότε θα είναι ανοιχτές, πότε ξεκινούν, για να μπορούν και τα παιδιά να συμπληρώσουν απευθείας την αιτήσή τους, όποιος μας παρακολουθεί. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές από τον Ιούνιο και δεν θα κλείσουμε τις αιτήσεις. Καθόλου θα συνεχίσουν να τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή μέχρι και το τέλος του 2022. Ωστόσο, το Δεκέμβριο θα κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση, έτσι ώστε οι πρώτες όριμες προτάσεις να ξεκινήσουν να υλοποιούνται με την αρχή του καινούριου χρόνου. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι έχουμε δεσμεύσει το χώρο αυτό με αυτή τη συγκεκριμένη χρήση, ως δηλαδή κέντρο θερμοκοιτίδα καλλιτεχνών, και για τα επόμενα 5 χρόνια, που σημαίνει ότι όποιος θέλει να κάνει αίτηση, ακόμη και αν το έργο είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί, εμείς θέλουμε τις αιτήσεις αυτές έτσι ώστε και το 2023 και το 2024 και το 2025 ο χώρος να εξακολουθεί να φιλοξενεί καλλιτέχνες και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Για μας αυτό θα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο στόχος επιτεύχθη. Σας εύχομαι πραγματικά με όλη μου την ψυχή να ξεκινήσει και να είναι τόσο μα τόσο εντυπωσιακό όσο το περιγράφετε, αλλά κυρίως όσοι καβαλιώτες και όχι μόνο συμμετέχουν, να ταξιδέψουμε το ταλέντο τους στην Καβάλα και στα υπόλοιπα κράτη που συμμετέχουν, κύριε Χατζηβαρίτη. Να πω ότι σίγουρα το ραντεβού μας ανανεώνεται, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε πάρα πολύ ακόμη δουλειά όσον αφορά και την εξέλιξη του project. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία και σε εσάς και στον κύριο Μιχαλίδη που το έχετε πιστέψει και το έχετε αγαπήσει και το βλέπετε σαν παιδί σας το συγκεκριμένο project. Και καλή αρχή πραγματικά στην Μεγάλη Λέσχη και στους 60 καλλιτέχνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βοήθειά σας. Για μας η προβολή είναι ένα από τα βασικότερα αυτή τη στιγμή εργαλεία μας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια με μια σχετική αισιοδοξία. Και είμαι σίγουρη ότι και στις επόμενες δράσεις μας θα είστε κοντά μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική φιλοξενία. Θα είστε καλά, κύριε Χατζηβαρίτη. Τιμή μου η συνέντευξη μαζί σας πραγματικά. Γιατί είναι και λιγοστές συνεντεύξεις, το γνωρίζω. Λοιπόν,